έχουν τέλος οι μη σύνομες διαδικασίες και οι πατέντες από το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος στοχεύει να υλοποιήσει εργασίες διαμόρφωσης πλας στον κόλπο του Δερματά και σε έναν μάλιστα χαρακτηρισμένο, έστω και τυπικά προ 18 χρόνια, ως προς τη χωροθέτησή του, τουριστικό λιμένα Μαρίνα. Απίστευτο κι όμως πραγματικό. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο εκτελείται χωρίς αδειοδότηση, καθώς ο αρμόδιος φορέας, το Υπουργείο Τουρισμού, δεν μπορεί να αδειοδοτήσει το επιμάχο έργο, καθώς στην αρμοδιότητά του είναι να αδειοδοτεί υλοποιημένα έργα μαρίνας σε χωροθετημένο τουριστικό λιμένα. Τέτοιο πράγμα, βέβαια, ως γνωστόν, έχει εγκαταλειφθεί στο Δερματά, αλλά αποχαρακτηρισμός δεν έχει γίνει. Συνεπώς, οι εργασίες στον κόλπο του Δερματά είναι στον αέρα, με το έργο να μην μπορεί να αδειοδοτηθεί εκτός και αν κινηθούν διαδικασίες αποχαρακτηρισμού του τουριστικού λιμένα, ώστε το όλο ζήτημα να περάσει στην αρμοδιότητα της Κλιματικής Υπηρεσίας, κάτι όμως που επίσης δεν έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου. Με φόντο τις πρωτοφανείς αυτές καταστάσεις, χωρίς δηλαδή να υπάρχει αδειοδότηση, ο Δήμος Ηρακλείου κίνησε σχετικές διαδικασίες για να συνεχίσει τις εργασίες στον κόλπο του Δερματά, εξασφαλίζοντας από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης μέρος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο του έργου αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου του Δερματά. Ακόμη και την προεκλογική περίοδο ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου και σε μια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να συνεχίσει τα έργα, παρακάμπτοντας όμως τις σύνομες διαδικασίες, καθώς και την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία πριν από 4 μήνες διέταξε την οριστική διακοπή των εργασιών στον κόλπο του Δερματά. Μετά όμως το πράσινο φως της Περιφέρειας Κρήτης, οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Στη θέα του τηλεοπτικού συνεργείου, οι εργασίες πάγωσαν προσωρινά για ευνόητους λόγους. Έγκυρες πηγές σημειώνουν ότι το έργο γίνεται στη ζούλα και στον αέρα, χωρίς σχετική αδειοδότηση και ότι στην προκειμένη περίπτωση οι εργασίες δεν αφορούν έργο έκτακτης ανάγκης, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, οπότε ορθά γνωμοδότησε τότε το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι στο επίμαχο έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου τίθεται και ένας πρόσθετος όρος που αφορά τη φερτή άμμο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εργασίες, η οποία, όπως σημειώνει, θα πρέπει να προέρχεται από λατομεία, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα είχαν υποθεί από τη Δημοτική Αρχή για την απόλυψη άμμου από τη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Δερματά. Σημειώσει ότι μιλάμε για τεράστιες ποσότητες φερτής άμμου που θα πρέπει να έρθει σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της παραλιακής του Ηρακλείου με εκατοντάδες μεγάλα φορτηγά και με ό,τι αυτό συνεπάγεται επιπλέον περιβαλλοντικά. Και όλα αυτά για να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία εκδίδει αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπου και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί σε ένα έργο το οποίο είναι στον αέρα, το οποίο αν τελικά υλοποιηθεί, τον τελικό λόγο θα έχει το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο και θα κινήσει την πειθαρχική διαδικασία.